παρόντες σε κάθε δύσκολη στιγμή με στόχο και καθήκον την προστασία και τη διάσωση της ανθρώπινης ζωής. Οι πυροσβέστες της Κρήτης τιμούν τους προστάτες του σώματος. Δίνουμε μάχη στην καθημερινότητα δίπλα στον πολίτη για να βγάλουμε εις πέρας και να σώσουμε το υπέρτατο αγαθό του πολίτη, το οποίο είναι η ζωή και η περιουσία. Το παράδειγμά τους αποτελεί οδηγό για μας, οδηγό πίστης στον όρκο μας, ώστε να μπορούμε να παράχουμε περισσότερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες στην κοινωνία και στους συμπολίτες μας. Είτε πέφτοντας τη μάχη με τη φωτιά, τη μάχη με το χρόνο για τον απεγκλωβισμό τραυματιών, είτε στα παγωμένα νερά χωρίς μέσα και εξοπλισμό. Αλλά με αυτοθυσία, χάρη στην οποία έσωσαν τα προηγούμενα 24 ώρα τον έναν από τους επιβάτες του αεροσκάφους που κατέπεσε στο κακό όρος. Το πυροσβεστικό σώμα τιμά σήμερα τους προστάτες του Τρεις Πέδες Εν Καμίνο. Μια γιορτή που συνοδεύεται με συγκίνηση και περηφάνεια για τους πυροσβέστες της Κρήτης που τιμούν την αυτοθυσία των συναδέλφων τους. Οι τρεις πυροσβέστες της ΕΜΑΚ έπεσαν πρώτοι από τα βράχια στη θάλασσα, προσπαθώντας να φτάσουν εγκαίρως τον 26χρονο πιλότο που καλούσε απεγνωσμένα σε βοήθεια και να τον κρατήσουν στην επιφάνεια μέχρι να φτάσει το σκάφος του λιμενικού. Μαζί με τον αστυνομικό της άμεσης δράσης κατάφεραν το ακατόρθωτο παρά τη μοιραία κατάληξη για τον 68χρονο συγκυβερνήτη. Οι συναδελφοί τους με επιστολή τους στον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος ζητούν να αποδοθεί στους τρεις πυροσβέστες, τον πυρονόμο Μιχάλη Δαφέρμο, τον αρχιπυροσβέστη Γιώργο Παυλάκη και τον υπαρχιπυροσβέστη Νικολιάπη, η τιμή και η αναγνώριση που αρμόζει στην εξαίρετη πράξη τους. Χωρίς δεύτερη σκέψη, χωρίς να προλάβουν καν να χρησιμοποιήσουν τα μέσα ατομικής προστασίας που τους παρέχει η υπηρεσία, γιατί όπως έβλεπα ήταν πολύ κρίσιμες τις στιγμές, έπεσαν στο νερό, έτρεξαν και κατάφεραν να περισσώσουν τον ένα από τους δύο. Η ηρωική προσπάθειά τους αποτελεί παράδειγμα για όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους και νομίζουμε ότι είναι και η πραγματική εικόνα των συναδέλφων στο πυροσβεστικό σώμα. Ξεπερνούσε λίγο τα όρια μας και με αυτοθυσία από τους συναδέλφους, από τους υπαλλήλους, τον πυροσβεστό μας καταφέραμε και φέραμε το αποτέλεσμα όσον αφορά τη διάσωση του ενός πιλότου. Ο εορτασμός για τους προστάτες του πυροσβεστικού σώματος στο Ηράκλειο συνοδεύτηκε από δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, παρουσία εκπροσώπων των τοπικών αρχών. Και θυμάμαι τους αφιτελευίσατε συναδέλφους που έπεσαν από καθένας από τη θέση του τις βάσεις για ένα σύγχρονο και αξιόπιστο πυροσβεστικό σώμα. Και μακάρι ποτέ να μην καλείστε να δώσετε το παρόν σε δύσκολες καταστάσεις, φωτιές, πυρκαγιές, απεγκλωβισμούς και άλλα παρόμοια για τα οποία σας χαίρομαι.